Κι αν έχω κάνει το μυαλό μου μαρμελάδα, κι αν έχω πιει πολλά ναρκωτικά, κι αν γύρισα για πάρτι σου όλη την Ελλάδα και σ' ακολούθησα παντού πιστά. Άρη, ολέ, 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 ο. Άρη, ολέ, 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 ολέ. Πού? Μέσα στον Γκαζέτα, στην Αθήνα, φίλες και φίλοι. Στο σπιτάκι τους έγιναν αυτά. Για τέτοια κερκίδα μιλάμε. Μήπως για να απαντήσω, να μου βάλεις ένα ουίσκι και να παίζει και, πώς το λένε, ένα μπουζουκάκι από πίσω, έτσι ελαφρύ, φυλακόβιο. Γιατί έγινε Άρης. Δεν το διάλεξα. Ξαφνικά κάτι φίλοι με παίρνουν έκτη δημοτικού, πρώτη γυμνασίου, μεγάλος έγινα δηλαδή, και με πάνε γήπεδο και δεν το ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή, όταν ανέβηκα τα σκαλιά της 3 και βγήκα και βλέπω όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτό το νταβαντούρι σε ένα φουλ ποδοσφαιρικό γήπεδο, σαν αυτά που έβλεπα και γούσταρα πιτσιρικά, ας πούμε, στην Αγγλία, νομίζω ότι εκεί κάπου κόλλησε η μπάλα. Έκατσε και το 2003 το ευρωπαϊκό στο μπάσκετ, ο τίτλος, και νομίζω ότι από εκεί και πέρα η ιστορία έχει πάρει τον δρόμο της. Λοιπόν, ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Είναι πιο cool να είσαι Άρης και θα σου πω γιατί. Έχεις να θυμάσαι περισσότερο σφαλιάρες είτε στο 90 φεύγα παρά μια μεγάλη νίκη. Ας πούμε, οκ, okay, προφανώς η μεγαλύτερη νίκη που ήμουν μέσα ήταν στο Βιθέντε Καλντερών. Αλλά εξίσου θυμάμαι το γκολ του Λιβάγια στο 93 που χάσαμε την πρόκριση. Εξίσου θυμάμαι τις πρώτες άσπρες τρίχες που έβγαλα τώρα με τον γκολ του Μπουχαλάκη στον Κουέστα. Είναι λίγο νιτσεϊκή η προσέγγιση ενός Αριανού. Η ζωή είναι ταλαιπωρία. Στη ζωή έχουμε έρθει με σκοπό να ταλαιπωρούμαστε και πού υπάρχουν κάποιες χαρές που μπορούν να μας δώσουν όθηση για να συνεχίσουμε αυτό το δράμα που λέγεται ζωή. Όντας οπαδός του Άρη, αυτό το ζεις στο πετσί σου. Αν δεν κάνω λάθος, είχε σπάσει και τραπεζάκι τον γκολ του Βελόνι στο Χαϊδάρι. Εντάξει, του Βελόνι τότε τον γκολ είχε γίνει κακός χαμός. Και του Λαζαρίδη στο Βιθέντε Καλντερών και ένα τεράστιο όχ. Ποιο ήταν το τεράστιο όχ? Αυτό το γκολ. Προσπαθώ να θυμηθώ γιατί ήταν πολλά τέτοια. Νομίζω στον τελικό του 2010 που χάσαμε ένα 0 από τον Παναθηναϊκό. Ήτες που πόλησαν περισσότερο. Σε διορθώνω. Λοιπόν, διαλέγεις και παίρνεις. Θες ήττα υποβιβασμού, θες ήττα όπου χάνεις τίτλο στο κύπελο, θες ήττα όπου χάνεις πρόκριση στην Ευρώπη. Θα σου πω. Όχι, ήττα, θα σου πω ένα γκολ που με πόνεσε με τη Μόλντε στον επαναληπτικό μέσα στο Κλεάντζη Βικελίδης. Που η ομάδα πήγε να κάνει μια διανόητη ανατροπή και φάγαμε ένα γκολ και έγινε 3-1 και πέρασε η Μόλντε. Τα πέτρινα χρόνια, που αυτή η ομάδα έχει περάσει πολλά τέλος πάντων, όταν κάποιος πήγαινε στο γήπεδο, είχαμε μια ομαδική συνομιλία και λέγαμε πώς ήταν η ομάδα σήμερα, πώς πήγε, πώς μας βγαίνει. Με τα πολλά σταματήσαμε να στέλνουμε μηνύματα και στέλνουμε φωτογραφίες, οπότε είχαμε κάποια πράγματα μαζί. Περίμενα να τα βρω. Ωραία. Είχαμε κάποια πράγματα μαζί τα οποία έχουν μείνει και σαν γούρια πλέον. Λοιπόν, πώς να γίνεις Αριανός και να την παλέψεις χωρίς να χάσεις τα μαλλιά σου. Νούμερο 1. Η Καινή Διαθήκη. Πιστεύεις, δεν πιστεύεις, χρειάζεται καμιά φορά για να ξορκίζεις το κακό. Ζάναξ τον ένα, έχεις γίνει περδίκι όπως και να παίξει η ομάδα, δηλαδή αυτό πιστεύω ότι στο Μπουχαλάκι τον γκολ στο 1-1 αν είχε κόσμο μέσα, πιστεύω ότι θα ξεκινούσα δυναστεία μαυραγωρητική, αν απλά τα πουλούσα στον κόσμο. Και έχουμε και το τρίτο το οποίο δεν το έχω μαζί που είναι το κολλήριο. Αλλά επειδή φέτος η ομάδα είναι πολύ καλή, δεν ήθελα την αδικήσω και δεν το έφερα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε χρειαστεί κολλήριο. Όχι ακόμα, εντάξει. Τρεις αγωνιστικές έχει μωρέ. Γκαζέτα πονάς. Αρχικά θα ήθελα πάρα πολύ να μην είμαι Άρης, πέρα την πλάκα. Το να υποβάλλω τον εαυτό μου σε αυτό το κυριολεκτικά νιτσεϊκό μαρτύριο, το ξαναλέω. Γιατί δεν είναι τυχαία η σύνδεση του Άρη με τον Νίτσε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος. Οπότε έχετε το θαυμασμό μου όσοι κάνετε τα παιδιά σας Άρη. Δεν ξέρω αν είναι ο λόγος που δεν έχω κάνει παιδί ακόμα υποσυνείδητα. Αλλά αν δεν ήμουν Άρης, τι θα ήμουν. Κάτσε να το πω με γραφική φωνή έτσι θεσσαλονικάρχη. Και 100 ζωές να είχαμε, Άρης θα ήμασταν και πάλι. Γεννάκη, εσύ και ο άλλος ο Χαρδαλιάς, δεν είμαστε καθόλου καλά, έτσι, ανοίξτε τα γήπεδα.
Έλα σε παρακαλώ πολύ. Μου φέρνεις τουρίστες και κάνει ο Άρης τέτοια πορεία 75 χρόνια μετά και δεν μπορούμε να πάμε μέσα να το δούμε. Έλα σε παρακαλώ πολύ.